Καλησπέρα, καρδάσια! Σας αρέσει εδώ πέρα που έχω βάλει αυτό το κυμπάρικο εδώ πέρα το ναό. Κυμπαριά με κόκκινες μαμού σου του εδώ. Λοιπόν, καρδάσια, σήμερα το θέμα που θα μιλήσουμε είναι το Τσίκο Ετσέντο. Ένα μικρό review για το Fiat Τσίκο Ετσέντο του 1993. Γενικά, το Fiat Τσίκο Ετσέντο έβγαινε την εποχή του 90. Είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, κυρίως, το οποίο είναι απίστευτα οικονομικό για τις μέρες μας. Πράγμα το οποίο με κάνει να σκέφτομαι τις ημέρες που το 90 δεν υπήρχε τόσο πρόβλημα όσον αφορά τη βενζίνη, πόσο κοστίζει κλπ. Πόσο οικονομικό ήταν για τους ανθρώπους που το είχαν τότε. Το Τσίκο Ετσέντο στις μέρες μας, άμα είναι τέρμα άδειο, φουλάρει γύρω στα 52 ευρώ, full όμως, και σε πάει γύρω στα 450 με 500 χιλιόμετρα. Είναι το νούμερο, είναι πάρα πολύ καλό για τις μέρες μας, γιατί το νούμερο αυτό δεν ισχύει μόνο σε περίπτωση που πηγαίνεις ταξίδια, π.χ. τα δίλητρα μέσα στην πόλη, είναι εφιάλτης και είναι σαν τρελά. Αλλά όταν πηγαίνεις ταξίδι, ένα δίλητρο είναι full οικονομικό και εννοείται πολύ πιο άνετο από ένα αυτοκίνητο που είναι σαν κι αυτό 900 κυβικά. Βέβαια, το Τσίκο Ετσέντο έβγαινε και μια έκδοση 1100 Sporting, το οποίο ο Jeremy Clarkson του Top Gear και τώρα πια είναι του Grand Tour είχε πει ότι είναι μια μικρή βολίδα Ferrari της πόλης, γελάνε και πέτρες, αλλά με έχουν πει ότι είναι ένα αυτοκινητάκι το οποίο είναι πάρα πολύ σβέλτο σε σχέση με αυτό το 900. Αλλά εμένα προσωπικά, επειδή η δουλειά μου είναι σε μακρινή απόσταση, είναι εκτός Θεσσαλονίκης, βολεύει απίστευτα. Μπορεί να μην πηγαίνεις με ταχύτητες σε 120 χιλιόμετρα συνέχεια κλπ, αλλά είναι τόσο βολικό και τόσο οικονομικό, με το χρωστηματάκι του χαλαρό, χωράει και 4-5 άτομα πίσω, είναι τρελό αυτό, όχι πίσω, γενικά, το οποίο το κάνει fun to drive, γενικά. Άγιζε ο Μαραμαλάκ, τι πρέπει να πατήσεις την πόρτα. Για σκέψου. Πες μου ότι έχεις εκείνη την πουτσιά που την τραβάς, την μαλάκ και το καρμπιρατέρ. Τι να σκεφτώ ρε μαλάκ. Προσπάσεις, με τη μίζα παίρνει. Ρε. Δες, είναι, επειδή είναι ιταλικό και είναι Ferrari. Τραβά το. Δεν έχει ταχύτητα. Όχι. Ωραία, πατάς αυτό. Ωραία! Κάτσε και όπισε, ναι, πάνω μου και όχι, πάνω. Όχι, όχι, η όπισε είναι κανονικά. Τέρμα και πίσω, Τέρμα δεξιά και κάτσε να σταθεί λίγο η μηχανή. Να σταθούμε κι εμείς. Είναι άνετο. Είναι κυρλέ το αυτοκινητάκι για να δούμε που παίρνει άνετο. Ταχύτητες μπαίνουν πάνω εύκολα. Αυτό. Στην αρχή όλοι, όταν το βλέπουν, μπορεί να μην τους αρέσει στις μέρες μας, γιατί έχουμε μάθει μετά το 2000 είχαμε περίεργα design, είχαμε έτσι πιο στρογγυλεμένα design στα αυτοκίνητα, αλλά όταν μπαίνουν μέσα είναι, πιστεύω, από τα πιο συμπαθητικά αυτοκίνητα που υπάρχουν. Και δεν το λέω επειδή είναι δικό μου μάξι, εγώ το πήρα εντελώς στοιχεία αυτό το μάξι για να είμαστε να έχουμε ξεκαθαρισμένη τη θέση μου. Το πήρα εντελώς στοιχεία το αμάξι, σε πολύ καλή τιμή, γιατί έπρεπε να το επισκευάσω κιόλας. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι... Αυτό το αμάξι έχει το εξής καλό. Φθηνά ανταλλακτικά. Άπειρα, φθηνά ανταλλακτικά. Ακόμη και το... Τι να σας πω τώρα. Ο προφυλακτήρας, μπρος πίσω, ημιτασιόν, έχει... 30 κάτι ευρώ με 40. Ο αυθεντικός... Μπρος πίσω ο προφυλακτήρας έχει 60 ευρώ. Αυτό είναι μια τιμή που μπορεί να κάνει μόνο ένα φανάρι σε μια Mercedes. Ο
Ωραία, απίστευτο ότι χωρέσαμε, να ξέρετε. Αυτό είναι ακόμα ένα πλάς για αυτό το αμάξι. Πραγματικά χωράει παντού. Δεν... Σε σχέση με ένα smart, που όλοι smart και δεν καίει τίποτα και χωράει παντού. Παιδιά, χίλιες φορές να έχω αυτό παρά ένα smart. Χωράει περισσότερα άτομα. Το board bagage του είναι πολύ καλύτερο από ένα smart. Για μένα είναι πιο όμορφο από ένα smart. Γιατί μπορεί να το έχει και μια κοπέλα. Είναι γλυκούλη για μια κοπέλα. Αλλά μπορεί να το έχει και ένα παλικάρι. Π.χ. σαν και εμένα. Και να το έχει πιο έτσι, πιο ματσατσέτσι. Άντε για πω σαρπάζουν τα 45 άλογα. Είναι πολύ πιο συμπαθητικό αυτό το κινητάκι. Και εννοείται το, για το Cinque Cento πηγαίνει και για το Sei Cento, η επόμενη γενιά. Όπου αυτό είναι η συνέχιση του Fiat Cinque Cento, που σημαίνει 500 ράκι. Ωραία, Fiat 500. Ναι, εντάξει, θα σας αφήνουμε να περάσουμε, αλλά λίγο σβέλτα να πούμε. Αυτή η πεζή, ρε φίλε, είναι η συνέχιση. Σαν 600, Sei Cento, 600. Βέβαια, πήγε πάρα πολύ καλή αυτή η σειρά, αλλά τελικά, σαν όνομα, δεν τέριαζε τόσο πολύ, γι' αυτό βγήκε το καινούριο, το 2010 κάτι, βγήκε το καινούριο το 500, που είναι ένα, όσον αφορά το design, ένα αριστούργημα, ένα πανέμορφο αμάξι. Ταιριάζει επίσης το άμπαρθμ στα αγοράκια και το κανονικό στα κοριτσάκια. Για όσους δεν ξέρουν, ο Ηλίας είχε ξαναμπεί στο Cinque Cento πριν κάνει σερβις. Τεράστια διαφορά. Ήδη ακούγονται τα 800.000 άλογα. Τα 800 άλογα, τα εκατομμύρια. Μιλάμε για πολύ δύναμη. Ροπή απίστευτη. Πάμε με ένα εκατομμύριο ταχύτητα. Ένα εκατομμύριο ταχύτητα. Πάνω κάτω, άμα βάλω ας πούμε 5 καλύτερα πράγματα για το Cinque Cento, το πρώτο και καλύτερο είναι σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι οικονομικό και δεν κάνω πλάκα, είναι πολύ οικονομικό. Εντός και εκτός πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο. Δεύτερο, δεν βγάζει προβλήματα. Και τι εννοώ με αυτό. Τα προβλήματά του για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι τα πολύ προβλεπόμενα που μπορεί να βγάλει ένα γενικά αυτοκίνητο. Δεν βγάζει προβλήματα σαν αυτοκίνητο. Ότι εγώ το πήρα με προβλήματα και με πήρε αρκετό καιρό κλπ. Ήταν από ένα άτομο το οποίο το έχει παρατήσει αρκετό καιρό. Το έχει παρατήσει. Υπάρχουν και αυτά τα άτομα. Μπορεί να παίρνουν από Mercedes, Porsche, οτιδήποτε. Και υπάρχουν αυτά τα άτομα στην κοινωνία μας, τα οποία τα αφήνουν τα αυτοκίνητα χρέπια. Δεν τα πηγαίνουν ποτέ για σέρβις και τέτοια στην ώρα του. Αν αυτό το αμάξι το πάρεις, ακόμη και μεταχειρισμένο, και προσέχεις τα λαδάκια του, τα λάστιχά του αυτά, τελειώσαμε. Τώρα που έβαλα και καινούργια λάστιχα, κυλάει άψογα στο δρόμο και ή πολύ λιγότερα στο δρόμο. Το έκανα πλανιάρισμα κλπ. Τώρα έχω ένα θέμα με την πιέλα, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν φτιάξαμε την πιέλα, η οποία δεν έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά άμα φτιαχτεί και αυτή, τέλος. Και όλες αυτές τις διαδικασίες είναι το 1 τέταρτο από ένα χοντρό σέρβις που θα έκανε ένα κανονικό αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γιατί δεν το λες κανονικό αυτοκίνητο, γιατί είναι 900 κυβικά, 45 άλογα. Αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό. Οικονομικό σέρβις, φθηνά ανταλλακτικά. Ό,τι καλύτερο. Πυρία. Πρα, πρα. Κρσκρα, παπα. Σκυπητή παπα. Ρα, παπα, παπα. Προσπαθώ να σκοντά. Α, by the way, το πέρασε φλιτροχωράνι με τον Κώστα. Και δεν ακούγεται μιζράρ. Το τρίτο, θα βάλω εδώ τα προβλήματα. Δεν έχει προβλήματα. Σαν αμάξι, άμα είναι καλοσυντηρημένο, είναι κοπρόσκυλο του κεραδά. Κοπρόσκυλο. Χωρίς πλάκα. Το λέμε πολύ. Έχω τώρα γνωστούς οι οποίοι το πήρανε δώρο για τη δουλειά, για ξαδέρφια τους και τέτοια. Γιατί το φορτώνεις, το κάνεις, το ράνεις και δεν παθαίνει τίποτα. Πάει παντού. Πάει παντού. Τέταρτο καλό είναι η εμφάνιση. Η εμφάνιση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό το κινητάκι. Όπως και στο Sei Cento. Γενικά αυτό το review πηγαίνει και λίγο για το Sei Cento και πραγματικά το συμπαθούν οι περισσότεροι. Μπορεί στην αρχή να είναι ένα Cinque Cento, αλλά όντως με το που είναι μέσα είναι ένα πολύ γλυκό αμαξάκι το οποίο θα το συμπαθήσουν όλοι και είναι ό,τι πρέπει
για βόλτα, για ποτάκι, για να πας στη δουλειά σου, ένα φίλο σου, τη μάνα σου, την κοπελιά σου, οτιδήποτε, μέχρι και για ένα ωραίο road trip, το οποίο μακάρι να μπορέσω να το οργανώσω πολύ σύντομα με τους φίλους μου. Και το πέμπτο και πολύ πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο, που σε αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι οι χώροι. Όσο και περίεργο μας φαίνεται, οι χώροι για τέσσερα άτομα είναι άψογο. Τέσσερα άτομα που είναι μέσα, μεσαίου μεγέθους, εγώ είμαι γύρω στο 1,80 με το ζόρι, 1,79-1,78. Άμα μπουν τέσσερα άτομα μέσα, perfecto. Είναι το τέλειο αμαξάκι. Χωράει άτομα, το Ford Bagage του normal, έχει πίσω την ρεζέρβα του. Χωράει απλά πράγματα τα οποία μπορείς να τα χρειαστείς για τη δουλειά σου. Μια τσάντα, ένα σάκο αγιάζα, ένα οτιδήποτε. Δεν σου λέω ότι χωράει 15.000 βαλίτσες. Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αυτό μην το ξεχνάτε. Που σε σχέση με άλλα αυτοκίνητα της πόλης κατηγορίας του, δηλαδή ένα Smart. Γιατί μιλάμε κατηγορία κινητήρα, για πόλη, για παρκάρισμα. Είναι πάρα πολύ άνετο στους χώρους. Έχει χώρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τις Ζαμπεράρες. Λοιπόν, για όσους νομίζουν ότι μιλάμε σε χαζά, αυτό εδώ μας το κόλλησε ο Λάζαρος, ο φίλος μας. Τον έχετε δει και σε προηγούμενο βίντεο, ένας πέρασες Ζαμπεράρες. Από εδώ πέρα δεν λέμε καλημέρα, θα λέμε Μέρλς. Όποιος γράψει πρώτος στα comment Μέρλς, θα γνωρίσει τον Λάζαρο από κοντά. Και άμα έβαζα δύο ακόμα έξτρα, δύο έξτρα για να σας πείσω, είναι για τους χώρους στάθμευσης. Όσον αφορά το πάρκινγκ, βρίσκει σχεδόν πάντα πάρκινγκ. Χωράει παντού. Χωράει παντού. Το αμαξάκι είναι θεϊκό. Και άμα βάλουμε ένα έκτο, θα βάζα για την τιμή του πια και για την τιμή του τότε, ποιότητα κατασκευής. Μπορεί να βλέπετε πολύ μέταλλο, πολύ λαμαρίνα και απλά πράγματα, αλλά κι όμως το ταμπλό του, όπως και σε πολλά άλλα αμάξια είδα σε Cinquecento, ακόμα τα πλαστικά του, που υποτίθεται ότι είναι φθηνά, γιατί αυτού του είδους αυτοκίνητα μην ψάχνετε και ακόμη καινούργια να πάρετε αμάξι με 15 και 10 χιλιάρικα, κανένα app και ένα τέτοιο, τα πλαστικά τους είναι τα πιο φθηνά, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό είναι η λογική μιας εταιρείας, μιας βιομηχανίας, όταν βγάζει ένα φθηνό προϊόν. Τα πλαστικά τώρα που το έχω βάλει, το έχω γυαλίσει, το έχω καθαρίσει κλπ. Είναι άψογα. Είναι τρελό. Εγώ δεν το πίστευα. Και ξέρω, δεν είχα απαιτήσει από την αρχή για αυτό το αμάξι, ότι μπορεί να έχει οτιδήποτε. Έχω πάθει σοκ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Το τιμόνι, που ο τύπος που το είχε για δουλειά και παίζει να το έχω, είναι αυτά τα κλασικά του car. Σε φάση ατρακάριστο, δεύτερο χέρι και τέτοια. Παίζει να είμαι το 85ο χέρι σε αυτό το αμάξι. Το είχε χρέπει ο τύπος που το είχε. Το τιμόνι του, τίποτα. Είναι απλά σε κάποια σημεία λίο. Δεν έχει φθορές. Τρελό! Δεν έχει φθορές. Που μέσα βρήκα μέσα από μπάζα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το είχε τίποτα. Δεν έχει φθορές. Τρελό. Ποιότητα κατασκευής. Ακραία. Αυτά είναι τα 5 κυριότερα πράγματα και ένα πολύ γρήγορο review για το Fiat Cinquecento. Άμα είσαι νέος οδηγός ή ένας οδηγός ο οποίος έχει ένα δίλητρο, ένα 1800 και δεν βγαίνουν οι βενζίνες σου, θες ένα απλό αμαξάκι για καθημερινό, για καθημερινή χρήση, για τη δουλειά σου κλπ. Here you go! Μπορείς να βρεις από 600 ευρώ ένα απλό αυτοκίνητο Fiat Cinquecento. Από 600 ευρώ να βρεις ένα, το οποίο δεν είναι τόσο πολύ καλή κατάσταση. Να τον όπως το πήρα εγώ. Με λίγο σπασμένο προφυλακτήρα, λίγο ραγισμένο από εδώ, λίγο από εκεί, και τα οποία τα φτιάχνεις μπαμ μπαμ. Ή αλλιώς να δώσεις 1000-1100 ευρώ και να πάρεις ένα αμαξάκι, το οποίο μπορεί να είναι 1100 κυβικά, ένα Sporting ή ένα 900, σε άψογη κατάσταση, και να κάνεις τη δουλειά σου εξαιρετικά. Γιο πρόσεχε μαλάκα! Πρόσεχε τα παιδάκια εδώ πέρα, τα έτσι. Στην ανάβαση του κόσμου. Όπω δεν κρατιέται. Εδώ, όπ, δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ που συγκοντάρισε στο αργό μου αμάξι. Αυτά, καρδάσια μου.
Άμα έχετε κάτι να προσθέσετε για το Τσίκο Ετσέντο από προσωπικές εμπειρίες, κάντε ένα like ή ένα dislike άμα δεν σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe. Ευχαριστώ όλους τους καινούργιους subscribers που κάνουν subscribe στο κανάλι. Περιμένετε, έρχονται κι άλλα. Δείτε τα προηγούμενα βίντεο και τα ταξίδια μας. Και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, γιατί έχω πολλά να σας δείξω. Ετοιμάζω πάρα πολλά, μαγειρεύω πολλά, τώρα που θα ανοίξει και ο Γερούλης. Αυτό, να έχετε μια τέλεια μέρα και να οδηγάτε υπεύθυνα, να πίνετε υπεύθυνα και να τρώτε υπεύθυνα, γιατί παίζει ρόλο και η εμφάνιση, παιδιά, στις γκόμενες. Μπαπ! Because I'm the boss! I'm the boss, bro! Αμέ! Fuck yeah.